να μας χειροδότησε ή τίποτα και να μας την ισορροπία σε εμάς, μας το κόμμα ΣΥΡΙ. Γιατί τίποτα δεν υπάρχει. Ούτε νηπηρό, ούτε ολέθριο, ούτε άπεδο, ούτε πονίδιστο που εγώ να μην έχω μέσα στα δικά μου και στα δικά σου βάσανα. Και τι είναι τώρα πάρα αυτή η διαταγή που λένε πως διακήρυξε πριν από λίγο στα οδηγό σε όλη την πόλη. Ξέρεις τίποτα και έχεις ακούσει, μήπως σου διαφεύγει ότι βαδίζουν απειλητικά εναντίον των αγαπημένων μας συμφορές και ωραίους εχθρούς. Σε μένα τουλάχιστον από τη Βόνη δεν έφτασε καμία είδηση για μένα πρόσωπα. Ούτε ευχάριστη, ούτε δυσάρεστη. Από το ημισή δύο, στερηθήκαμε τα δυο μας αδέρφια, που χάθηκαν μέσα σε μια μέρα, με αμοιβαίο φόνο. Από τότε όμως που ήρθε εδώ στον Αργείο, τράπηκε στη φυγή. Νύχτα αυτή, δεν ξέρω τίποτα περισσότερο. Ούτε ότι είμαι πιο ευτυχισμένη, ούτε πιο δυστυχισμένη. Ήμουν σίγουρη. Γι' αυτό ήρθα και σε κάλεσα έξω στον κλόπο, για να τα ακούσεις μόνη. Τι είναι λοιπόν, επειδή είχες πως κάποια είδηση σε βασανίζει. Για ποιο κρέοντας από τα δυο μας αδέρφια, τον ένα τον έκρινε άξιο να τα αφήσει, ενώ τον άλλο τον άξιο να τα αφήσει. Τον ετεοκλή καθώς λένε. Αφού του φέρθηκε με δίκαιη κρίση και σύμφωνα με τη θρησκευτική συνήθεια, διέταξε να του θάψει κατά το γόμα, ώστε να έρθει την ημέρα στην αρχή στο κατοικό του. Ενώ αντίθετα, το κομμάτι του πολιτήτη, ο οποίος καταναξιολύει τον τρόπο, λένε πως τελικά έχει ληφθεί στους πολίτες, κανείς να μην το κλάψει και κανείς να μην το θάψει. Αλλά να τα αφήσουν άγνωστο και άταυτο. Ευχάριστο έγκλημα για τα όρια που λέμε να κάψαμε την τροφή του. Τέτοια λένε πως έχει ρίξει δημόσια καλό στο κρέατο. Για σένα και για μένα. Φαντάσου και για μένα. Και έχετε τώρα εδώ για να διακηρύξει δημόσια αυτά σε όσους δεν τα ξέρετε. Γιατί δεν ξέρετε την υπόθεση ως κατά σήμαντο. Αλλά όπως καμία κατά από αυτά, περιμένει θάνατο με δημόσιο υποπολισμό μπροστά σε όλη την πόλη. Έτσι έχω τα πράγματα για σένα. Και γρήγορα θα δείξει αγεννήθηκες από την γενική γενιά, γέννησε την ποτένια, αγγίλησε από την γενική γενιά. Δείστε την αδελφή, αν έτσι έχω τα πράγματα, τι όπλα θα μπορούσε να φέρω με τον αφαλερό να είναι σε αυτόν τον κόπο. Σκέψου, αν θα με αφαιρθεί κάποιο συνεργαστή μαζί μου. Με ποια είναι η υπέρση μιλά, τι έχει άκου στο μυαλό σου. Αφού σηκώσει το νεύμα μαζί με ακόμα δεν θα αλήθεια, έχει τον νόσο να το χάσει, αν και είναι απαγορευμένο στου πολίτε. Το δικό μου βέβαια. Και το δικό σου αδελφό. Αν εσύ δεν θες, γιατί εγώ δεν θα κατηγορηθώ τον πρόδωσα. Αγάπη, ενώ το έχει αγοράσει ο κρέατας. Ναι, αλλά αυτό δεν έχει κανένα δικαίωμα να μπορέσει να θάψει τους δικούς μου. Και τώρα που μείναμε από μόναχες, σκέψε πόσο δημοτικά θα χαθούμε αν παραβούμε την απόφαση την εξουσία του βασιλιά παραβιάζοντας τον νόμο. Αλλά πρέπει να σκεφτείτε το εξής. Ότι δηλαδή γεννηθήκαμε γυναίκες και από την άλλη δεν μπορούμε να τα βάζουμε με άντρες. Έπειτα το εξουσιαζόμαστε από αυτούς, την υποστούμε αυτά. Και ακόμη πονηρότερα από αυτά. Εγώ λοιπόν παρακαλώ σε όλους όσους βρίσκονται στον κάτω κόσμο να με συγχωρέσουν. Γιατί όλα αυτά θα κάνω παρά τη θέλησή μου. Θα υποταχθώ σε αυτούς που έχουν την εξουσία. Γιατί το να κάνει κάποιους πράγματα ανώτερα από τις δυνάμεις του είναι εντελώς ανώτερο. How disgraceful their death will be if they defy Cleon's command and power and go against Rome. Marry their brother against their uncle's will? Antigone must remember they were born women, and women can fight against men. They are ruled by those who are more powerful than them, and they have to obey their orders, no matter how painful they might be. Women have no power in taking decisions. This means we seek the forgiveness of those who have departed to the underworld, because what she's doing is against her will. Then she will give in to those in charge, because trying to act beyond your capabilities is totally foolish. Εσύ, αν το πεις σωστό, μπορεί να αγνοήσεις αν είναι τίμια ή αυστηρό.